Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Κεσαριανή, σε έναν τόπο που θυσιάστηκαν εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές, για να τιμήσουμε όλους εκείνους και εκείνες, τους ανάπηρους αγωνιστές και αγωνίστριες, που πάλεψαν ενάντια στο φασισμό-ναζισμό, έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα, για τη λευτεριά του λαού στα χρόνια της κατοχής. Θα θέσουμε αρχικά, σε αδρές γραμμές, όσο σύντομα μπορούμε, το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου. Μετά τον Ιταλο-Ελληνικό πόλεμο, την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα και την επιβολή της τριπλής κατοχής, η μεγαλύτερη μερίδα της αστικής τάξης και η πολιτική της εκπρόσωποι τάχθηκαν υπέρ του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού και ακολούθησαν το βασιλιά και το Βρετανικό στρατό στο Λονδίνο και στο Κάιρο τη συνέχεια. Ήπιζαν ότι μια θετική έκβαση του πολέμου για τη Μεγάλη Βρετανία θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν μετά τον πόλεμο στην εξουσία. Ένα μικρότερο τμήμα της αστικής τάξης και των πολιτικών δυνάμεών της συνεργάστηκε ανοιχτά με τις αρχές κατοχής, ποντάροντας στη νίκη του φασιστικού άξονα. Τέλος, υπήρξε και ένα τμήμα που παρέμεινε απαθές, συνεχίζοντας τις οικονομικές του δοσοληψίες με τις αρχές κατοχής, περιμένοντας να δει πού θα γύρει η πλάστιγα του πολέμου. Μόνο μια μειοψηφία προσπάθησε σε μια πορεία να ιδρύσει ολιγομελής αστικές αντιστασιακές οργανώσεις και ακόμα λιγότεροι ήταν εκείνοι που στήριξαν το ΕΑΜ αποδεχόμενοι μόνο το στόχο της εθνικής απελευθέρωσης και όχι τις κοινωνικές του διακηρύξεις. Στην πράξη λοιπόν το σύνολο της αστικής τάξης άφησε στην καλύτερη των περιπτώσεων το λαό έρμεο στις δυνάμεις κατοχής σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την κλιμάκωση της ταξικής εκμετάλλευσης, το λοιμό, τις εκτελέσεις των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών του. Αντίθετα, αν και το ΚΚΕ βρέθηκε στην κατοχή βαριά πληγωμένο από τις σκληρές διώξεις της δικτατορίας του Μεταξά, οι ελάχιστοι ελεύθεροι κομμουνιστές μαζί με όσους κατόρθωσαν να αποδράσουν από τις φυλακές και τις εξορίες, αφού προηγούμενα είχαν παραδοθεί από το αστικό δικτατορικό καθεστώς στις δυνάμεις κατοχής, πρωτοστάτησαν στην τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος και συγκρότησης του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των άλλων εαμικών οργανώσεων. Το ΚΚΕ υπήρξε ο νους, η ψυχή, ο καθοδηγητής του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα. Η πρώτη οργάνωση που ιδρύθηκε από στελέχη του ΚΚΕ που δραπέτευσαν τις εξορίες ήταν η Εθνική Αλληλεγγύη το Μάιο του 1941. Η Εθνική Αλληλεγγύη φρόντισε άστεγους και πεινασμένους, διοκόμενους αγωνιστές, οργάνωσε ιατρία και νοσοκομεία, ενίσχυσε τον άμαχο πληθυσμό με τρόφιμα και ρουχισμό. Στις 16 Ιούλη 1941 ιδρύθηκε το Εργατικό ΕΑΜ που είχε ως βασικό στόχο να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και να συμβάλλει στον απελευθερωτικό αγώνα. Ακολούθησε στις 27 Σεπτέμβρη η ίδρυση του ΕΑΜ. Στις γραμμές του συσπηρώθηκαν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης, της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς, των επαγγελματιοβιοτεχνών, μεγάλα τμήματα της νεολαίας, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός αξιωματικών, όπως και κατώτερων κληρικών. Στις αρχές Γενάρη του 1942, και ενώ είχε προηγηθεί σχετική προεργασία, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποφάσισε την ίδρυση πανλλαδικού απελευθερωτικού στρατού. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, τις 2 Φλεβάρη του 1942, πριν 80 χρόνια δηλαδή, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική σύσκεψη του Ελλάς. Στο μεταξύ, η πολεμική σύγκρουση της Ιταλίας με την Ελλάδα και στη συνέχεια με τη Γερμανία, οδήγησε στον τραυματισμό περισσότερων από 60.000 στρατιωτών
και σχεδόν 1.500 αξιωματικών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περίπου 25.000 παγόπληκτοι. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους τραυματίες και τους αναπήρους συγκεντρώθηκε στην Αθήνα. Ανάμεσά τους ήταν η μεραρχία της Κρήτης που απομονώθηκε στην Αθήνα, ανάπηροι από τη Μακεδονία και άλλες περιοχές της χώρας που δεν μπορούσαν να γυρίσουν στον τόπο καταγωγής τους ή αν γύριζαν θα ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο γιατί τα τραύματά τους ήταν ανοιχτά. Είχαν ανάγκη από νοσοκομιακή περίθαλψη. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο ανάπηρος αγωνιστής Αριστίδης Μούχαλος, χιλιάδες ανάπηροι πολέμου μείναμε σχεδόν μοιρασμένοι σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας, καθώς και σε άλλα κτίρια που είχαν μετατραπεί προσωρινά σε νοσοκομεία για να κλείσουμε τις πληγές μας από τον πόλεμο. Παρά τις ανοιχτές ακόμα πληγές, τα τραύματα, τον πόνο, πολλοί από τους αναπήρους δεν λούφαξαν. Τα νοσοκομεία της Αθήνας μετατράπηκαν σε μια πορεία, όπως το γράψε ένας άλλος αγωνιστής, ο Σπύρος Δηληντάς, σε ελεύθερες αντιστασιακές εστίες. Ήταν κάστρα, όχι ένοπλα, αλλά οπλισμένα με τις καρδιάς των τροφίμων του στο πύρο. Οι αγώνες των αναπήρων ξεκίνησαν ήδη από τον πρώτο χρόνο της κατοχής. Στα τέλη του 1941, οι ανάπηροι σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας κατέβηκαν σε απεργία πείνας με αιτήματα τη βελτίωση της ζωής και της περίθαλψής τους. Κρέμασαν στα παράθυρα μαύρες σημαίες και με τη συμπαράσταση του αθηναϊκού λαού πέτυχαν μια μερική και προσωρινή λύση των αιτημάτων τους. Αναφέρεται επίσης η συμμετοχή των αναπήρων αγωνιστών και στην κινητοποίηση και στην κατάθεση στεφάνων στον άγνωστο στρατιώτη που έγινε με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ στην Αθήνα την 28 Οκτώβρη 1941. Ο αγώνας των αναπήρων άρχισε να παίρνει πιο οργανωμένα χαρακτηριστικά μετά την ίδρυση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου 1940-1941. Στην ίδρυση του οποίου έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι κομμουνιστές ανάπηροι. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου συμμετείχαν ο Διονύσης Γονατάς ως αντιπρόεδρος και ο Ηλίας Τζαμουράνης ως Γενικός Γραμματέας, οι δυο στελέχοι του ΚΚΕ. Στις 4 Γενάρη 1942 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συνδέσμου, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπρόσωποι από τα νοσοκομεία της Αθήνας και αποφασίστηκε η οργάνωση διαδήλωσης για τη βελτίωση του συσιτίου των αναπήρων. 4 μέρες μετά, στις 8 Γενάρη του 1942, πάνω από 2.000 κουτσί, στραβοί, κουλοχέριδες, παράλυτοι, χτυκιάριδες, άλλοι πάνω σε αναπηρικά καροτσάκια, άλλοι στις πλάτες των πιο γερών και άλλοι κρατώντας τις πατερίτσες και τις μαγκούρες, πορεύτηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Στο γραφείο του Δοσύλλογου Πρωθυπουργού Γεώργιου Τσολάκογλου απέτυχαν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Φαΐ, φάρμακα, ιατρική περίθαλψη. Κάτω από την πίεση, ο Τσολάκογλου υποσχέθηκε ότι θα κάνει δεκτά τα αιτήματα, μα εκείνη τη στιγμή έφτασαν στο χώρο οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μαζί με χωροφύλακες, οι οποίοι επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους αναπήρους. Ακολούθησε κανονική μάχη. Οι πατερίτσες, οι μαγκούρες, τα βγαλμένα ξύλινα τεχνητά πόδια έκαναν και αυτά αράδο το καθήκον τους στα ξεροκέφαλα και στις πλάτες των Γερμανοϊταλών και των δορυφόρων. Ύστερα από μια ώρα, οι ανάπηροι μάζεψαν τους τραυματίες τους και επέστρεψαν στα νοσοκομεία. Έχοντας όμως κάνει μια πρώτη μαζική κινητοποίηση και αποδεικνύοντας ότι δεν θα δεχτούν να καταδικαστούν σε αργό θάνατο. Στις 26 Γενάρη ακολούθησε νέα κινητοποίηση. 6.000 περίπου ανάπηροι διαδήλωσαν και πάλι στο κέντρο της Αθήνας, με κατεύθυνση την πλατεία Κολοκοτρώνη, όπου ήταν τότε τα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής Διανομών. Εκεί, Επιτροπή των Αναπήρων εξέθεσε τα αιτήματά τους και έγιναν δεκτά. Στις 25 Μάρτιο του 1942, οι ανάπηροι ήταν πάλι επικεφαλής της λαϊκής διαδήλωσης για το γιορτασμό της επετείου της Επανάστασης του 1821. Η κινητοποίηση χτυπήθηκε πάλι από τους Ιταλούς και ακολούθησαν συγκρούσεις που κράτησαν αρκετή ώρα. Σε μια πορεία, με την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ Αθήνας,
Η οργάνωση των αναπήρων έκανε σημαντικά βήματα. Σε κάθε νοσοκομείο εκλέχθηκε μια πενταμελής επιτροπή. Οι επιτροπές αυτές, οι νοσοκομιακές επιτροπές, ήταν μια από τις μεγάλες κατακτήσεις των αναπήρων, καθώς με αυτές πήραν στα χέρια τους τη διαχείριση των φαρμάκων και των τροφίμων και έκαναν πέρα τις διοικήσεις που είχαν διορίσει οι κατοχικές κυβερνήσεις. Η δύναμη των νοσοκομιακών επιτροπών αναγνωρίζεται και από τους αντιπάλους του αμυγού κινήματος. Σε αναφορά του, ένα συνταγματάρχης του Υπικού σημείωνε ότι πολύ πριν την άνοιξη του 1943, στο 3ο και το 8ο στρατιωτικό νοσοκομείο, είχαν εμφανιστεί τα σπέρματα του κομμουνισμού και ταχαίως είχαν ανδρωθεί εις πυρήνας και επιτροπάς που ουσιαστικά διευθύνουσαν τα καταστήματα ταύτα. Ένας άλλος λογαγός ανέφερε ότι στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν είχε δημιουργηθεί κομμουνιστικό συμβούλιο, εννοώντας την νοσοκομιακή επιτροπή, στο οποίο συμβούλιο, όπως ανέφερε, συμμετείχαν δύο κομμουνιστές και κατέληγε ότι τα πάντα εν το νοσοκομείο εξυρτώντο υπ' αυτών. Σύμφωνα με τον Βασίλη Μπαρζιώτα, το 85-90% των αναπήρων στα νοσοκομεία της Αθήνας στήριζε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ, ενώ όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ήταν τόση αγάπη τους προς το ΚΚΕ, ώστε οι ανάπηροι, με απόφαση που ψηφίστηκε από όλους, έκοβαν ένα μέρος από το συσίτιό τους και το έδιναν στα στελέχη της ΚΟΑ και του ΕΑΜ Αθήνας, που δούλευαν σκληρά και πάλευαν τον ξένο κατακτητή μυστικοί και πεινασμένοι. Οι πρόεδροι των νοσοκομιακών επιτροπών συγκροτούσαν την Παννοσοκομιακή Επιτροπή, η οποία είχε ευρύτερο καθοδηγητικό ρόλο. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής, της Παννοσοκομιακής, ήταν ο λογοτέχνης Στέμος Κορνάρος με το ψευδώνυμο Κουμπάρος. Οι νοσοκομιακές επιτροπές, ανάμεσα σε άλλα, οργάνωσαν σχολές για αγραμμάτους μες στα νοσοκομεία, θεατρικές παραστάσεις, μουσική ορχήστρα, βιβλιοθήκη και διαλέξεις. Στις 16 Ιούλη 1942, τη διαδήλωση που έγινε στην Αθήνα, συμμετείχαν και 1.800 ανάπηροι και τραυματίες με μεγάλο πανό που έγραφε «Πεινάμε συσίτια». Στα μέσα του Αυγούστου 1942, οι ανάπηροι κατέβηκαν σε απεργία πείνας, καθώς παρά τις υποσχέσεις, η κατάστασή τους παρέμενε άπια, με ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής, φάρμακα και άλλο ιατροφαρμακευτικό υλικό, όπως γάζες κτλ. Για την καθοδήγηση του αγώνα βγήκε μια επιτροπή από αντιπροσώπους από όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας. Ο ριζοσπάστης στις αρχές του Σεπτέμβρη καλούσε τον λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη. Καθήκον δικό μας, καθήκον όλου του αθηναϊκού λαού, είναι να σώσουμε τα αγαπημένα μας παιδιά που έγιναν σακάτικα πολέμοντας για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Όλος ο αθηναϊκός λαός, όλες οι επιστημονικές, εργατικές και λαϊκές οργανώσεις πρέπει να απαιτήσουν την άμεση απόλυση των συνθέτων αναπήρων. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν εύκολος. Οι αστιφύλακες έκαναν επίθεση στο πρώτο νοσοκομείο, η οποία όμως αποκρούστηκε. Ορισμένοι δεν άντεξαν στο βάσιμο της πείνας και έπεσαν μαχόμενοι. Ύστερα από αρκετές μέρες, η κατοχική κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεχτεί τα αιτήματα των αναπήρων. Έτσι, η Επιτροπή αποφάσισε να λυθεί η απεργία και ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές. Εργαζόμενοι και εργαζόμενοι της Αθήνας έφτασαν στα νοσοκομεία για να σφίξουν το χέρι στους αναπήρους και να προσφέρουν από το υστέρημά τους ό,τι μπορούσαν. Για να αντιμετωπίσουν τον αγώνα των αναπήρων, η κατοχική κυβέρνηση και οι φασίστες κατακτητές σχεδίαζαν τη μεταφορά των βαριά αρρώστων στα αμέθανα. Η επιχείρηση αυτή συνάντησε φυσικά την αντίδραση των αναπήρων, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατέβηκαν και σε διαδήλωση στις 6 του Οκτώβρη 1942. Στις αρχές του 1943, οι συνθήκες διαβίωσης των αναπήρων παρέμειναν δύσκολες, μα και η μαχική τους διάθεση παρέμενε άκαμπτη. Η φωνή των αναπήρων έγραφε χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην έχουμε χέρια, πόδια, μάτια κλπ, όμως έχουμε καρδιά. Ξέρουμε να παλεύουμε για τη ζωή μας και τη λευτεριά μας. Αυτό το έχουμε δείξει με τόσους ηρωικούς αγώνες, παλεύοντας και επιβάλλοντας με τις καθόδους μας να μην μας διαλύσουν τα νοσοκομεία και μας πετάξουν στους δρόμους.
και για τόσα άλλα ζητήματα, άλλοτε μόνοι μας και άλλοτε στο πλευρό του υπόλοιπου αθηναϊκού λαού. Το ίδιο διάστημα, και ιδίως μετά τη μεγάλη νίκη του κόκκινου στρατού στο Στάλινγκραντ στις 2 Φλεβάρι 1943, η συντριβή του άξονα άρχισε να γίνεται χειροπιαστή ελπίδα και βεβαιότητα των εργατικών λαϊκών μαζών, με αποτέλεσμα το δυνάμωμα των απελευθερωτικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στη χώρα μας. Αμέσως μετά τη νίκη στο Στάλινγκραντ τέθηκε το ζήτημα της πολιτικής επιστράτευσης Ελλήνων εργαζομένων με σκοπό να σταλούν σε οχυρματικά έργα στο Ανατολικό Μέτωπο ή σε πολεμικά εργοστάσια. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜ πρωτοστάτησαν ώστε να ματαιωθεί η επιστράτευση. Οι πρώτες κινητοποιήσεις έγιναν στις 23-24 Φλεβάρι. Στις 23 πραγματοποιήθηκε απεργία και την επόμενη μέρα χιλιάδες λαού ξεκίνηκαν στους δρόμους της Αθήνας. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Η ανάπηρη έγραφε η Λευτεριά, όργανο της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, έκαναν γιουρούσι και μπήκαν σκαρφαρώντας με τις πατερίτσες στο πολιτικό γραφείο. Στο Υπουργείο Εργασίας οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και έκαψαν ένα μέρος των αρχείων. Στις συγκρούσεις με τους Ιταλούς, ο λαός της Αθήνας μέτρησε 57 τραυματίες και έναν νεκρό. Ήταν ο κομμουνιστής, μέλος του ΕΑΜ και του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων, κουτσός και από τα δυο πόδια Διονύσης Δημακόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε αργότερα. Η ταφή του έγινε στον περίβολο του 3ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου με τη συμμετοχή πολλών αναπήρων και λαού. Σε εκδήλωση τιμής, οι ανάπηροι κράτησαν πέθρους για 9 μέρες και στα νοσοκομεία ανεβάστηκαν μαύρες σημαίες εκδίκησης. Στις 5 Μάρτη, και αφού δύο μέρες πριν το διάταγμα για την επιστράτευση είχε σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, το ΕΑΜ και το Εργατικό ΕΑΜ κήρυξαν γενική απεργία. Η κινητοποίηση ήταν τεράστια και οι υπολογισμοί της περιόδου κάνουν λόγο για 200.000 λαού που διαδήλωναν, με τους ανάπηρους και τους τραυματίες να είναι στην κεφαλή της διαδήλωσης. Οι διαδηλωτές κατέλαβαν το Υπουργείο Εργασίας και έκαψαν τους καταλόγους επιστράτευσης, ενώ ένοπλες ομάδες περιφρούρησης απάντησαν στους πυροβολισμούς της αστυνομίας. Οι νεκροί διαδηλωτές ξεπέρασαν τους 18 και τους 135 τραυματίες. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Γιώργος Μαρινάκης, νοσηλευόμενος και αυτός σε κάποια από τα νοσοκομεία της Αθήνας. Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, καπετάνιος του 8ου Λόχου του Ελλάς Αθήνας. Κηδεύτηκε και αυτός στο προάβλιο του 3ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου που ήταν στους Αμπελόκηπους. Η κινητοποίηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ματέωση της επιστράτευσης. Ο λαός με την καθοδήγηση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ είχε πετύχει μια σημαντική νίκη. Στις 25 Ιούνιου 1943, με απόφαση του ΚΚΕ, έγινε νέα μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα ενάντια στην τρομοκρατία των κατοικικών αργών, τις συλλήψεις και τις εκτελέσεις. Λίγες μέρες πριν είχαν εκτελεστεί στο Κούρνοβο 106 κομμουνιστές, που ήταν φυλακισμένοι από την εποχή του Μεταξά στην Ακροναυλία και την Ανάθη. Από το πρωί οι δρόμοι πλημμύρισαν πάλι με κόσμο που ξεκινούσε από τα εργοστάσια και τις συνοικίες. Τα συνθήματα που κυριαρχούσαν ήταν να σταματήσουν οι εκτελέσεις, θάνατο στον φασισμό, λευτεριά στο λαό, ΕΑΜ, ΚΚΕ. Η κινητοποίηση κράτησε μέχρι το μεσημέρι και αντιμετωπίστηκε με λύσα και με πείρα τους φασίστες. Ανάμεσα στους νεκρούς, μια νεαρή επωνήτησα και ο Αλέκος Μοσχούδης, κομμουνιστής και στέλεχος του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων. Είχε αναπηρία 85%. Στις 22 Ιούλη, μια λαοθάλασσα ξεκίνηκε και πάλι στους δρόμους της Αθήνας, ενάντια στην επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατοχής στη Μακεδονία. Τα γερμανικά τάγκς επιχείρησαν να διαλύσουν τις φάλαγγες των διαδηλωτών. Πάνω από 300.000 ήταν στον δρόμο, στο πόδι όλη η Αθήνα. Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 30 και τραυματίστηκαν 200. Ανάμεσα στα θύματα, ο Αντώνης Παπαδοσταυράκης, ανάπηρος του Ιταλοελληνικού πολέμου. Η μαχητική συμμετοχή των αναπήρων σε όλες τις μαζικές εκδηλώσεις, όπως έχει σωστά επισημανθεί, προκαλούσε θύελλα αγωνιστικού ενθουσιασμού.
Η παρουσία τους ενίσχυε το πείσμα, την αντοχή του λαού, γαλβάνιζε τα πλήθη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιάννης Ρίτσος κατέγραψε ποιητικά την παρουσία τους στις διαδηλώσεις. «Τρέχουνε τα καροτσάκια των αναπήρων, σπρωγμένα από τα ζήτω», έγραψε στις γειτονιές του κόσμου. Όπως έχει γίνει αντιληπτό από όσα ήδη έχουμε αναφέρει, ο Εθνικός Σύνδεσμος Αναπήρων και αγωνιστές ανάπηροι αποτελούσαν καρφί στο μάτι των κατοχικών αρχών, ντόπιων και ξένων. Τα νοσοκομεία είχαν μετατραπεί, όπως έγραψε ο ιστορικός Σόλων Γρηγοριάδης, σε τόπους ζωηρότατης απελευθερωτικής δραστηριότητας και έκρυβαν πολυάριθμους καταδιωκόμενους αγωνιστές, ενώ χρησιμεύαν επίσης ως κέντρα αποθήκευσης και διανομής εφοδίων που προορίζονταν για τους καταδιωκόμενους ή τους αντάρτες. Είχαν γίνει βάσεις εαμικής δύναμης. Όλα αυτά τα γνώριζαν καλά οι δυνάμεις κατοχής, καθώς η ειδική ασφάλεια παρακολουθούσε τις κινήσεις των εαμικών και ειδικά των μελών των νοσοκομιακών επιτροπών. Εν τω μεταξύ, είχε σχηματιστεί η κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλη, που είχε τη στήριξη και των Βρετανών και των αστικών κομμάτων. Είχαν δημιουργηθεί επίσης τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία συγκροτήθηκαν για να χτυπήσουν το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, που μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας απέκτησε μεγάλες ποσότητες οπλισμού και είχε αναπτύξει τη δράση του σε όλη τη χώρα. Τα νοσοκομεία επίσης τα χρησιμεύαν ως σημεία στήριξης για τη μάχη για την απελευθέρωση της Αθήνας. Υπήρχε μάλιστα και σχετικός καταμερισμός για κάθε νοσοκομείο. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην απόφαση των κατοχικών αρχών να χτυπήσουν τα νοσοκομεία. Προήμιο της επίθεσης αποτέλεσε η σύλληψη των κομμουνιστών Διονύση Γονατά και Ηλία Τζαμουράνη, στελεχών, όπως έχουμε ήδη πει, του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων, στις 26 Νοέμβρη και η εκτέλεσή τους την επόμενη μέρα στο Βουδί. Ο πρώτος, ο Γονατάς, είχε γενική παράλυση και ο δεύτερος, ο Τζαμουράνης, κομμένα και τα δυο πόδια, αναπηρία 75%. Οι δυο ανάπηροι, καθοδηγητές στο αγώνα, καθώς δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι, δέθηκαν πάνω σε καρέκλες και έπεσαν ηρωικά μαζί με 17 ακόμα αγωνιστές. Το μεγάλο έγκλημα, το πογκρόμ σε βάρος των αναπήρων, το διέπραξαν τα τάγματα ασφαλείας τη νύχτα της 29ης προς 30 Νοέμβρη 1943. Η επίθεση στους αναπήρους ήταν η πρώτη επιχείρηση των ταγματασφαλιτών σε βάρος του ΕΑΜ, σε βάρος του λαού μας. Η περιγραφή του ριζοσπάστη είναι συγκλονιστική. Από το βράδυ, όλη η δύναμη των ταγμάτων ασφαλείας, ενισχυμένη από χαφιέδες της ασφάλειας και των ΕΣΕΣ, κύκλωσαν τα νοσοκομεία. Τα ξημερώματα άρχισαν πυρ με αυτόματα όπλα και πολυβόλα και όρμησαν μέσα. Τα όρια που διαπράχθηκαν είναι απερίγραφτα. Χτυπώντας δεξιά και αριστερά στα κρεβάτια, τους νοσοκόμους, τους γιατρούς, τις αδελφές, χωρίς καμιά διάκριση, μετέβαλαν τους θαλάμους σε σφαγεία. Έσυραν από τα κρεβάτια αναπήρους με κομμένα πόδια, χέρια, τυφλούς, παράλυτους, με ανοιχτές πληγές. Τους τράβηξαν γυμνούς, η πόδα τους αλίπητα. Σ' άλλους έδιναν κλωτσιές και τους κατρακυλούσαν στο δρόμο και άλλους τους πετούσαν σαν σακιά μέσα στα αυτοκίνητα. Το προσωπικό δεν έτυχε καλύτερης μεταχείρισης. Στιβαγμένοι στις κλούβες, 50-50 ανάπηροι, νοσοκόμοι, αδελφές, γιατροί και καθαρίστριες, όλοι κλείστηκαν στις φυλακές Χατζικώστα. Ένας εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού, που κατέθεσε στη δίκη της ειδικής ασφάλειας μετά την απελευθέρωση, ανέφερε: «Όταν συνελήφθησαν οι ανάπηροι, οδηγήθηκαν αγελιδών οι γυμνοί από τα κρεβάτια τους στις φυλακές του Χατζικώστα. Δεν τους επέτρεψαν ούτε τα ξύλινα πόδια τους να φορέσουν, ούτε τα ρούχα τους να πάρουν μαζί τους». Η κατάσταση των 2.000 συλληφθέντων αναπήρων ήταν τόσο άθλια, ώστε ο Ελβετός Διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού προέβη εις εντονότατη διαμαρτυρία εις τον Ράλη. Την επόμενη μέρα, ο Ιωάννης Ράλης ανακοίνωσε δημόσια ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πολιορκήσει δια των κρατικών οργάνων της τάξης τα νοσοκομεία, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο,
διοικούνταν από εγκληματικά όργανα που υπάκουαν μόνο εις τας διαταγάς του κομμουνισμού. Λίγες μέρες μετά, στις 13 του Γενάρη, 324 άτομα από τους συλληφθέντες αναπήρους και τραυματίες μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Χατζικώστας στο Χαϊδάρι και παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Αργότερα μεταφέρθηκαν και άλλοι, συνολικά 850. Από αυτούς, 280 εκτελέστηκαν και 170 στάθηκαν στη Γερμανία. Ανάμεσα στα θύματα που έδωσαν οι ανάπηροι ήταν και ο Γιώργος Λασκαρίδης, ανάπηρος με κομμένα και τα δύο πόδια, που εκτελέστηκε το Μάρτιο του 1944 στον μπλόκο της Καλογρέζας. Όσοι ανάπηροι κατάφεραν να διαφύγουν από τον μπλόκο και από τα υπόλοιπα μπλόκα και τις διώξεις, συνέχισαν τον αγώνα και όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα, έδωσαν ξανά το μαχητικό παρόν με τα καροτσάκια τους στις γιορταστικές διαδηλώσεις. Μερικές κουβέντες για τα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Η αστική τάξη και το σχηματισμό της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, εκμεταλλευόμενοι και τις αδυναμίες της επεξεργασίας του ΚΚΕ και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, που διαχώριζαν την πάλη από την εθνική απελευθέρωση από αυτήν για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, θέλησε να αφοπλίσει τον ένοπλο λαό. Τότε αποδείχθηκε ότι η στρατηγική που ακολουθούσε ως τότε το κόμμα μας, ο διαχωρισμός της πάλης ενάντια στον κατακτητή από την πάλη για την κατάκτηση της εξουσίας, η επιδίωξη της εθνικής ενότητας και της δημοκρατικής ομαλότητας δεν μπορούσε να οδηγήσει στη δικαίωση των λαϊκών κόμπων. Για ακόμη μια φορά στην ιστορία βεβαιώθηκε ότι ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό δεν υπάρχει ούτε ενδιάμεση πολιτική εξουσία, ούτε ειρηνικό πέρασμα από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό και ούτε φυσικά φιλολαϊκή διαχείριση του καπιταλισμού. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, το κόμμα μας, παρά τις παραπάνω αδυναμίες που εκθέσαμε σύντομα, αρνήθηκαν να υποταχθούν και έτσι ακολούθησε η ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944 και η ένοπλη ταξική αναμέτρηση στα χρόνια 1946-1949 μεταξύ του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και του Κυβερνητικού Στρατού. Οι ανάπηροι αγωνιστές έδωσαν θύματα και σε αυτές τις μάχες, ενώ ορισμένοι βρέθηκαν εξόριστοι και στη Μέση Ανατολή, στο στρατόπεδο της Ελντάμπα. Σε αυτές τις συνθήκες, οι ανάπηροι αγωνιστές συνέχισαν να αγωνίζονται, να διεκδικούν. Στις 2 Δεκέμβρη 1944, περισσότεροι από 2.000 ανάπηροι τραυματίες του αλβανικού μετόπου διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας. Πλάι στον Εθνικό Σύνδεσμο Αναπήρων 1940-1941 συγκροτήθηκε και η Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων και Τραυματιών Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα 1941-1945, καθώς χιλιάδες ήταν πλέον και οι ανάπηροι αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς. Η Πανελλήνια Ένωση διεκδικούσε τη συνταξιοδότηση των ανίκανων προς εργασία, την παροχή νοσοκομιακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας, τη χορήγηση ορθοπαιδικών μηχανημάτων και προσθετικών μελών στους ακροβιασμένους και άλλα. Το αστικό κράτος δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και αντιμετώπισε με πυγμή τους ανάπηρους αγωνιστές, οι οποίοι διώχθηκαν, βασανίστηκαν, τράβηξαν και αυτοί το δρόμο της εξορίας της φυλακής, όπως και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές και αγωνίστριες. Το αστικό κράτος δεν τους χαρίστηκε διόλου και τους αντιμετώπισε ως ίσους, όπως και ήταν, με τους υπόλοιπους αγωνιστές, τους υπόλοιπους δύο κόμμα. Ένας Βρετανός λοχίας, που ήταν στην Ελλάδα στα 1945-1947, ήταν μάρτυρας του βασανισμού μιας ανάπηρης κοπέλας. Διηγήθηκε. Μια ανάπηρη νέα, 22 χρονών, που έδραν επί ώρες με πατερίτσες, επιχείρησε να πηδήσει από το παράθυρο για να βρει ανακούφιση στο θάνατο τα βασανιστήρια των δημίων της. Τα στρατοδικεία έβγαζαν τις καταδικαστικές αποφάσεις τη μία μετά την άλλη. Τυφλός Ελασίτης και με ένα χέρι κομμένο, με 17 συνολικά τραύματα πονάρκη, καταδικάστηκε σε ισόβια, γιατί στρατολογούσε αντάρτες και για χρήση πολυγράφου
αν και τελείως τυφλός. Ούτε τα προσχήματα δηλαδή. Φυλακίστηκε στο Αβέρο, μετά εξορίστηκε στη Γιούρα και κατόπιν κρατήθηκε στην Ακροναυπλία. Εκεί τον έδεσαν μαζί με έναν ανάπηρο του αλβανικού μετόπου, για να μην τους φύγει. Τέτοια απανθρωπιά. Στις 23 Σεπτέμβρη 1946 εκτελέστηκε ένας ανάπηρος πατέρας 4 παιδιών στα Γιανιτσά. Στα νησιά της εξορίας, ανάμεσα στους χιλιάδες εξορίστους, βρίσκονταν και ανάπηροι αγωνιστές. Αρκετές δεκάδες ήταν μόνο στην Ικαρία και τη Λίμνο τα χρόνια 1946-1947. Εκατοντάδες ήταν οι άρρωστοι. Τον Ιούλιο του 1947 το αστικό κράτος διόρισε διοίκηση, δική του διοίκηση, στον Εθνικό Σύνδεσμο Αναπήρων, καταλύοντας το νόμιμο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα πέταξε έξω από το κτίριο που στέγαζε τον Εθνικό Σύνδεσμο και τα άλλα αναπηρικά σωματεία που στεγάζονταν εκεί. Ανάλογη επιδρομή της αστυνομίας είχε γίνει προηγούμενα και στην Ένωση Τραυματιών και Αναπήρων Πειραιός. Όσο οι ανάπηροι αγωνιστές είχαν αυτή την αντιμετώπιση στην ίδια τους την πατρίδα, όσοι τραυματίες και ανάπηροι πήραν τον δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς, βρήκαν μια ζεστή αγκαλιά στη Σοβιετική Ένωση και τις Λαϊκές Δημοκρατίες. Στην Αλβανία, στην Ιουγκοσλαβία, στην Ουγγαρία, στην Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, νοσηλεύτηκαν πολλοί μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο αποκλειστικά για τραυματίες του Δημοκρατικού Στρατού ήταν το 250 που βρίσκονταν στο νησί Βόλιν της Πολωνίας. Πολλοί θεραπεύθηκαν, μορφώθηκαν, εργάστηκαν, δημιούργησαν οικογένειες. Αυτό όμως είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μια άλλη εκδήλωσή μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω έναν ακόμα στίχο του Γιάννη Ρίτσου, μια ακόμα δυνατή στιγμή που καταγράφηκε ποιητικά στις γειτονιές του κόσμου. Ένας, έγραψε ο κομμουνιστής ποιητής, αναφερόμενος σε έναν ανάπηρο διαδηλωτή, δεν έχει χέρια, του φυτρώνουν φτερά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο θαυμάσιος ομορφιάς στίχος δεν γράφτηκε μόνο ποιητική αρδία, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν αποτελεί μοναχά μια φαντασιακή μεταφορά. Γι' αυτό, γιατί η συμμετοχή του καθενός και της καθεμιάς στον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας στην καθημερινότητα, πράγματι δίνει φτερά, προσφέρει δύναμη και κουράγιο. Γιατί και οι αγωνιστές που σήμερα τιμήσαμε με την εκδήλωσή μας, δεν γεννήθηκαν ήρωες, ίσα-ίσα, για να δανειστούμε έναν άλλο στίχο του ποιητή μας, ήταν απλοί σαν τα δέντρα μπροστά στον ήλιο. Ήταν απόλυτα συνηθισμένοι άνθρωποι. Η ορμή, δύναμη, τα φτερά τους πήγαζαν από την αφοσίωσή τους στον αγώνα για την επαναστατική ανατροπή, από τη συντροφικότητα, από τη συνείδηση και βαθιά πίστη στο σκοπό της πάλης τους, στο ιδανικό για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και για μια δίκαια κοινωνία και την κοινωνική απελευθέρωση. Η ίδια δύναμη εμπνέει και το δικό μας αγώνα. Το δικό σας αγώνα με τις επιπλέον δυσκολίες και προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλετε. Τα φτερά όμως που μας δίνει η συλλογικότητα, η ομορφιά του αγώνα, η ιστορική γνώση και τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή, εδώ και το νόημα και η σημασία της σημερινή μας εκδήλωσης, μπορούν να υπερνικήσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα εμπόδια, μπορούν να μας φτάσουν όλους ψηλότερα. Σας ευχαριστώ.